Επιστροφή στα δικά μας κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις επιστάτες των καλλιεργειών Φράουλας που κατηγορούνται για την ένοπλη επίθεση εναντίον των αλλοδαπών εργαζομένων στη Μανολάδα Ηλίας. Άμεση είναι η αντίδραση του κυβερνητικού μηχανισμού μετά και τη διεθνή κατακραυγή. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την τοποθεσία που συνέβη το απαράδεκτο περιστατικό, για το οποίο ο Υπουργός τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ευρύτερη κουλτούρα του ελληνικού λαού. Παναγιώτης Βουσιός. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Έκλεισε λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο κύκλος των συλλήψεων, καθώς, όπως είπες και εσύ, σήμερα το πρωί συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα. Μάλιστα, ο ένας συνελήφθη στο δρόμο και οι άλλοι δύο ενώ ήταν σε κάποιο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της πόλης. Προφανώς ήθελαν να ετοιμάσουν την υπερασπιστική του γραμμή. Και συνελήφθησαν σε δικηγορικό γραφείο. Σε δικηγορικό γραφείο συνομιλούσαν με κάποιο δικηγόρο που θα αναλάμβανε προφανώς την υπεράσπιση τους. Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία, ήταν στο κατόπι τους αυτές τις μέρες, αυτά τα τελευταία 48 ώρα, και έτσι λοιπόν ακολούθησαν και τους συνέλαβαν. Να σου πω λοιπόν ότι συνολικά δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης του κτήματος εκεί, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο στο Ρίο. Έχουν συλληφθεί επίσης οι τρεις δράστες και δύο ακόμα άτομα τα οποία έχουν κατηγορηθεί για υπόθαλψη των δραστών. Ο ένας μάλιστα από αυτούς έχει ήδη οδηγηθεί και στον εισαγγελέα. Όσον αφορά τώρα τους τραυματίες, τρία άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο του Ρίο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, όπως και τέσσερις ακόμα στο νοσοκομείο στον Πύργο. Να σου πω επίσης, λένε, τα όπλα δεν έχουν βρεθεί. Ενώ από χθες το βράδυ αργά συμμετέχει στις έρευνες και να διερευνήσει την υπόθεση και το τμήμα ρατσιστικής βίας εδώ της ασφάλειας Αττικής για τυχόν ρατσιστικό κίνητρο. Να σου πω επίσης, όπως είπε εσύ. Παναγιώτη, να πούμε και για την επίσκεψη του κύριου Δένδια στην περιοχή. Ότι ο κύριος Δένδια μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας και άλλους ανώτους αξιωματικούς που τον βλέπουμε εδώ, έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Βάρτας Ηλίας, πήγε και στο νοσοκομείο, πήγε και στα χωράφια όπου συνέβη το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και μάλιστα έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις, νομίζω ότι μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, βεβαίως. Αυτό το οποίο συνέβη εδώ δεν αντίκειται μόνο στην νομιμότητα. Αντίκειται ευθέως στην ιδέα της ανθρωπιάς. Και σαν τέτοιο είναι παντελώς απαράδεκτο και δεν έχει καμία σχέση με την ευρύτερη κουλτούρα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι ακόμα. Ουδείς από τα θύματα είτε κρατείται είτε υπάρχει πιθανότητα να απελαθεί. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει μου επιτρέπει ευθέως να σας δηλώσω ότι έχω την ευχέρεια να δώσω στα θύματα αυτό το καθεστώς που θα τα προστατεύσει από την απέλαση.